Γεια σας, καλημέρα, καλό μήνα και επίσημα από το κανάλι και καλό καλοκαίρι, αν και ένα μήνα καθυστερημένα. Λοιπόν, σήμερα θα κάνω κάτι διαφορετικό. Θα κάνω ένα unboxing βίντεο. Δηλαδή, έχω παραγγείλει από Κίνα κάποια πράγματα για το ψάρεμα και τώρα μαζί σας θα τα ανοίξουμε, θα ασκήσω κριτική, θα δω πόσο καλά είναι ποιοτικά κτλ. Και επειδή έχω κάνει μεγάλη έρευνα αγοράς σε αυτό το κομμάτι, στο να τα βρω, να τα πάρω, νομίζω έχω βρει και τις καλύτερες τιμές που υπάρχουν σε αυτά τα προϊόντα. Επομένως, θα βάλω κάτω στο description τα link και μπορείτε κι εσείς, άμα θέλετε, άμα σας αρέσει κάτι και θεωρείτε πως σας ταιριάζει, να το παραγγείλετε. Λοιπόν, οι βλέψεις μου βέβαια ήταν να έχω ήδη μέσα στον Ιούνιο ανεβάσει βίντεο με ψαροντούφεκο κατά δύσεις ή κάποιο ψάρεμα, αλλά δυστυχώς έκανα εγχείρηση για ρήξη μηνίσκου και έτσι δεν θα μπορέσω να βουτήξω ούτε να πάω για ψάρεμα, θα είμαι λίγο στεριανός αυτό το καλοκαίρι, αλλά θα κάνουμε μαζί κατασκευές, θα σας δώσω συμβουλές, θα κάνουμε unboxing αν σας αρέσει η όλη διαδικασία, μπορείτε να κάνετε ένα like για να ξέρω αν σας αρέσει να κάνω και άλλο βίντεο και νομίζω θα τα πάμε πολύ καλά έτσι. Έχουμε πράγματα να κάνουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν, ας πάρουμε το πρώτο πακετάκι, μικρό είναι. Όλα αυτά που θα σας δείξω έχουν έρθει με δωρεάν τα φορικά, επομένως συμφέρουν τα περισσότερα. Μου στείλαν και δώρο. Ένα τατουάζ. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε δύο, στην ουσία εργαλεία, απαγκιστρωτές. Βλέπουμε εδώ πέρα έχουν μπροστά μια εγκοπή, η οποία είναι όταν τα αγκίστρια είναι βαθιά στο στόμα ή έχει φτάσει μέχρι τα βράχια, μπορείς να σπρώξεις τα αγκίστρια, να ξεκαρφωθεί και να το βγάλεις με ασφάλεια. Και άμα θέλεις να απελευθερώσεις το ψάρι, τουλάχιστον να μην κόψεις τον εξοπλισμό σου και χαλάσει. Έχει και μια δεύτερη κυκλική εγκοπή, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, η οποία είναι όταν το αγκίστρι έχει μπει στο κόκαλο ή όταν έχει μπει στο σημείο που είναι ο σκληρός εχόνδρος γύρω από το στόμα. Εκεί μπορείς εύκολα, χωρίς να παιδευτείς, ειδικά αν είναι ψηλό το αγκίστρι ή άμα είναι μεγάλο το ψάρι, κοφτερά δόντια κτλ., να περάσει εδώ πέρα το αγκίστρι και να το τραβήξει με όλη τη δύναμη, ας πούμε, και να το βγάλει πολύ εύκολα. Για δύο τέτοια εργαλειάκια, το οποίο από ό,τι βλέπω είναι και πολύ καλή ποιότητα και άμα θυμάμαι είναι και ανοξείδωτο, χωρίς να είμαι σίγουρος, νομίζω αξίζει. Δωράνε τα φορικά, έχουν πολύ καλή τιμή. Από ό,τι θυμάμαι, έτσι. Άμα σας αρέσουν, το link θα είναι κάτω στην περιγραφή. Oh. Αυτά εδώ πέρα λοιπόν είναι μολυβδοκεφαλές με σιλικονάκια. Είναι πακετάκι που μου στείλανε. Πρώτα έχουμε τις μολυβδοκεφαλές, μικρές είναι βέβαια, αλλά είναι για συρτή, για... Στην ουσία μπορείς να παίξεις με πολύ ελαφρύ εξοπλισμό και στον πάτο, αλλά να κάνεις και συρτή. Βλέπουμε ότι μου έχουν στείλει σε κόκκινο, αυτό δεν είναι καλοβαμμένο. Μου έχουν στείλει και σε κίτρινο, αλλά όπως βλέπετε είναι λίγο χτυπημένη η μπογιά. Είναι το μόνο ελάττωμα που βλέπω μέχρι στιγμής. Επίσης μου έχουν στείλει και απλές μολυβδοκεφαλές, άχρωμες, γιατί μου έχουν στείλει και διάφορα είδη από σιλικονάκια. Λοιπόν, το πρώτο που βλέπω είναι αυτό εδώ πέρα το ψαράκι. Όπως βλέπετε είναι πολύ μικρό, είναι γύρω στα 2 εκατοστά το πολύ. Μπορεί να ταρπάξει οτιδήποτε από μελανούρι ή ζαργάνα, ίσως κανένας λούτσος, οτιδήποτε πιστεύω. Και έχω ακούσει και ιστορίες ότι και οι σαργοί κυνηγάνε και φαντάζομαι θα κάνει δουλειά κάτι τέτοιο. Το χρώμα λίγο δεν με ενθουσιάζει, αλλά από τη στιγμή που έχει μέσα στα στρασάκια πιστεύω θα κάνει τη δουλειά του. Βλέπουμε ότι έχει την πατημένη ουρά. Επομένως στο νερό θα βρίσκει αντίσταση και θα κάνει αυτή εδώ την κίνηση. Από ό,τι βλέπω, έχει μέσα στη σιλικόνη, δεν φαίνεται στην κάμερα βέβαια, έχει μπουρμπουλίθες που σημαίνει ότι το κάνει λίγο αδύναμο και μπορεί σε δαγκωματιές από ψάρια να το κόψουν πολύ πιο εύκολα. Αλλά εντάξει, είναι τέτοια η τιμή τους που στην ουσία τα περιμένεις να είναι κάπως. Μετά έχουμε αυτό εδώ πέρα που είναι σαν καλαμαράκι. Βέβαια πάλι δεν με ενθουσιάζει το χρώμα γιατί σκούρα χρώματα στην Ελλάδα δεν δουλεύουν ιδιαίτερα, ειδικά για μικρά ψάρια. Αυτό θα έχει πολύ ωραία κίνηση με στο νερό με τα πλοκαμάκια και χαίρομαι βασικά που με αυτή τη ζέστη δεν ήρθαν λιωμένα. Αυτό είναι κάτι πολύ καλό και μου αρέσει ο συνδυασμός της κίτρινης ουράς βασικά. Μπορεί να εκνευρίσει ένα ψάρι. Μετά έχουμε το ίδιο σε κόκκινο. Το κόκκινο τα ερεθίζει τα ψάρια γιατί είναι το χρώμα του αίματος και νομίζουν πως είναι κάτι χτυπημένο. Συν το ότι κάνει εύκολα μπαμ, ας πούμε, στο μάτι του ψαριού. Μετά έχουμε δύο διαφορετικά είδη με κατσαρές ουρές. Έχουμε αυτό εδώ το κίτρινο που έχει μέσα στρασάκια
και βλέπετε πώς κουνιέται με την παραμικρή κίνηση. Επομένως, φανταστείτε με στο νερό τι κίνηση θα κάνει. Πιστεύω θα είναι πάρα πολύ καλό. Θα κάνει μεγάλη δουλειά. Κίνηγε κίτρινο, πολύ χτυπητό χρώμα. Μου έχουν στείλει και αυτό εδώ πέρα το ίδιο σε άσπρο. Πάλι έντονο χρώμα. Πάλι πιστεύω θα κάνει μεγάλη δουλειά στις δικές μας τάδες. Γιατί... Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, στο τρίτο. Αυτό εδώ πέρα, άμα δεν κάνω λάθος, είναι μολυβοκεφαλές. Μου έχουν στείλει αυτό το χρώμα και μου έχουν στείλει και αυτό το χρώμα. Είναι 40 γραμμάρια, είναι λίγο μεγάλες. Όχι πολύ, αλλά εντάξει. Είναι ζώκες στην ουσία. Μικρές ζώκες, βαμμένες, με μάτι. Βάζεις πίσω τη σιλικόνη και έχει κίνηση σαν ψάρι. Αυτό κανονικά το ρίχνεις κάτω στο βυθό, το μαζεύεις απότομα, σαν τεχνική jigging είναι. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι πρώτον έχει για να το δέσεις στην πεντονιά σου, το κρικελάκι είναι στο πάνω σημείο. Επομένως μπορείς να κάνεις την κίνηση που θα κάνει ένα ψάρι χτυπημένο στο βυθό πολύ εύκολα. Και δεύτερον ότι στο κάτω μέρος έχει κρικελάκι για assist hook, για τα μουστάκια που λέγανε παλιότεροι. Το οποίο μπορεί άμα βάλω μεγάλη σιλικόνη να βάλω ένα assist hook προς τα πίσω για να μην χάσω το ψάρι. Και έχω ακούσει ότι δουλεύουν και στα νερά μας αυτά πάρα πολύ, γι' αυτό και τα παρήγγειλα να τα δοκιμάσω. Δουλεύουν πάρα πολύ με τα μαύρα ψάρια, ροφούς, τύρες, σφυρίδες, δηλαδή στα 40-50 μέτρα τα χρησιμοποιείς και κάνουν μεγάλη δουλειά από ό,τι μου έχουν πει. Αυτό εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον χρώμα, είναι έτσι έντονο και μπορεί να τα προσελκύσει και πολύ σημαντικό για μένα είναι το κόκκινο εδώ από κάτω, το οποίο στη γρήγορη κίνηση που θα κάνεις φαίνεται σαν αίμα, σαν χτυπημένο ψάρι και επιτίθεται πολύ πιο εύκολα. Πάλι είχαν πολύ καλή τιμή σε σχέση με πολλά μαγαζιά τουλάχιστον που έχω εγώ στην περιοχή μου. Επομένως τα προτείνω ανεπιφύλακτα. Τώρα βέβαια μένει να τα δοκιμάσω έτσι. Και περιμένω να έρθουν και σιλικόνες. Πάμε στο τέταρτο. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι βαρύ, το βλέπω. Ω, πολύ ωραία συσκευασία. Έτσι. Πολύ, πολύ καλοφτιαγμένο. Έχει και τέτοιο ζιπεράκι πάνω. Γράφει το μαγαζί, τον κωδικό. Η μάρκα αυτή γενικά σε αυτό το site που τα παρήγγειλα είναι γνωστή. Τώρα, λογικά θα κάνουν δουλειά. Εγώ έχω ενθουσιαστεί αυτή τη στιγμή με το packaging, να πούμε. Το έχουν κάνει πολύ ωραίο. Και φτάσαν και ανέπαφτα. Εδώ πέρα έχουμε 5 πλάνους. Πλανάκια μικρά. Δεν είναι πολλά τα γραμμάρια. Θέλω να αρχίσω να πηγαίνω για ψάρεμα με πλάνους. Γι' αυτό πήρα να δοκιμάσω. Δεν έχω ακόμα εξοπλισμό. Παραγγέλνω. Και αφού έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να ψαρέψω τώρα το καλοκαίρι, θα τα δοκιμάσω το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, βλέπω ότι μας έχει στείλει 2 μπλε πλάνους, τρισδιάστατα λέπια και μ' αρέσει που έχει εδώ από κάτω κόκκινο. Σας είπα και πριν γιατί δείχνει σαν ένα χτυπημένο ψάρι και ειδικά στους πλάνους που η κίνηση είναι γρήγορη και μόλις πατήσει το ρυθό το ανεβάζει γρήγορα μέχρι πάνω, παίζει σημαντικό ρόλο να φανεί αυτό στο ψάρι. Έπειτα έχει, βλέπω το αγκίστρι με σχοινάκι, με νήμα χοντρό και θερμοσυστελόμενο, που σημαίνει ότι είναι δύσκολο το ψάρι να το κόψει με τα δόντια. Και έχει βάλει και μια τούφα, να πούμε, με κλωστές. Επομένως το κάνει πιο ρεαλιστική την κίνηση, όπως το ανεμοκατεβαίνει. Και μου έχει στείλει κι άλλο ένα ίδιο. Και μετά έχει στείλει άλλα 3 διαφορετικά χρώματα. Εδώ μου έχει στείλει ένα πορτοκαλί πλάνο. Πολύ ωραίος, νομίζω. Αυτός νομίζω θα κάνει πολύ καλή δουλειά. Και έχει και καλές λεπτομέρειες, δηλαδή μου αρέσει. Και μου αρέσει που είναι στενό εδώ και όσο πάει χοντραίνει, που σημαίνει ότι μέσα στο νερό θα λυκνίζεται πολύ πιο εύκολα. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Είμαι ήδη ευχαριστημένος. Πριν τους δω καν όλους. Μου έχει βάλει ένα μαύρο με άσπρη κοιλιά σημεί, που πάλι έχει αυτά τα τρισδιάστατα λέπια που κάνουν τις αντανακλάσεις και στα μεγάλα βάθη παίζουν μεγάλο ρόλο οι αντανακλάσεις. Και έχει και κόκκινο λαιμό. Επίσης, σαν τα άλλα. Και ο τελευταίος είναι αυτός εδώ. Είναι ροζ. Τέτοια χρώματα σε βάθος 50 μέτρων φαίνονται πολύ πιο εύκολα λόγω του λιγοστού φωτός που έχει εκεί κάτω. Επομένως, γι' αυτό ήθελα έντονα χρώματα. Δηλαδή, το μαύρο δεν με ενθουσιάζει τόσο, αν και είναι πολύ καλό για συναγρίδες, καθώς τους αρέσουν πολύ οι καλογρίτσες. Εντάξει, εγώ τα προτείνω. Βέβαια, θα τα δοκιμάσω και θα κάνω και άλλο βίντεο. Με τη δοκιμή τους ελπίζω και θα δούμε πώς δουλεύουν. Αλλά προς το παρόν είμαι πολύ ευχαριστημένος, μπορώ να πω. Πάμε στο επόμενο. Α, μάλιστα. Έχουμε και άλλες μολυβοκεφαλές. Έχουμε 6 μολυβοκεφαλές, μικρότερες βέβαια. Και αυτές είναι πολύ ωραία συσκευασία. Τουλάχιστον έτσι δεν χαλάνε, μπορείς να τα αποθηκεύεις κιόλας.
χωρίς να έχει κίνδυνο να βραχούν μια αντιγρασία. Μ' αρέσει αυτό. Αυτό είναι σε χρώμα πράσινο με άσπρο λαιμό από κάτω. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει ένα μικρό γατζάκι για να μένει πάνω του σιλικονούχου εύκολα. Και αυτό η ίδια τεχνική με τις μολυδοκεφαλές που δείξαμε πριν έχει, όσον αφορά το ψάρεμα. Και μου έχει στείλει τρία χρώματα. Κατ' εμέ πιστεύω θα δουλέψει το πράσινο. Και αυτό που θα σας δείξω τώρα, που είναι κόκκινο. Και αυτό εδώ πέρα. Αυτά πιστεύω θα δουλέψουν περισσότερο. Είναι από μίμηση λούτσου, μάλλον, ή κάτι τέτοιο. Και πιστεύω με ένα σιλικονάκι σε περίπου τέτοιο μέγεθος θα κάνει πολύ καλή δουλειά. Και το τελευταίο χρώμα που μου στείλε είναι αυτό το καφετί, το χάλκινο, δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω. Το οποίο δεν πιστεύω ότι θα δουλέψει ιδιαίτερα. Και κυρίως στα βάθη που θέλω να πάω εγώ, αν και με τόσο μικρό δεν πάω σε μεγάλα βάθη, μέχρι 30 μέτρα ξέρω εγώ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω δει μικρά ψαράκια, όπως αθερίνες, ξέρω εγώ, κάποιες φορές αδέλα και λουτσάκια μικρά που ήταν χτυπημένα και στα τελευταία τους η αλήθεια είναι ότι παίρνω αυτό το χρώμα, δεν ξέρω σε τι οφείλεται, αλλά τα έχω δει κάνα 2-3 φορές τουλάχιστον. Εμένως μπορεί και να δουλέψει, βέβαια αυτά όλα θα τα δούμε στην πράξη, θα τα τεστάμε. Λοιπόν, για να πάμε στο επόμενο. Μεγάλο πακέτο. Αυτό είναι το ίδιο με αυτό που σας έδειξα πριν, με τις σιλικόνες και τις μολυβδοκεφαλές ή αλλιώς jigheads όπως το λένε. Λοιπόν, είναι το ίδιο. Η μόνη διαφορά που έχει είναι στα χρώματα και λίγο στα μεγέθη, αλλά και στην τιμή. Αυτό εδώ το βρήκα 3 δολάρια νομίζω παραπάνω από το άλλο και ήθελα να δω αν έχει κάποια διαφορά στην ποιότητα όσον αφορά την τιμή. Όπως είδαμε στο άλλο βέβαια, είχε κάτι φουσκάλες μέσα το ένα το ψαράκι και είχε ξεφτύσει και το χρώμα από τις μολυβδοκεφαλές. Ενώ προς το παρόν σε αυτό δεν βλέπω κάτι. Λοιπόν, για να δούμε. Νομίζω ότι είναι ποιοτικά καλύτερο, να σου πω την αλήθεια. Και για 2 δολάρια ή 2 ευρώ, δεν θυμάμαι, πρέπει να το δω. Νομίζω αξίζει. Έχει πάλι κίτρινη και κόκκινη μολυβδοκεφαλή. Βέβαια είναι καλοβαμμένες, δεν έχει χτυπήματα πάνω. Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από πριν. Έχει και τις απλές που είδαμε πριν. Αυτό σας είπα, θέλει πολύ light εξοπλισμό και δουλεύουν πάρα πολύ σε καιρό με κύμα από βράχο. Έχω γνωστούς που, και ξέρω, το έχω δει με τα μάτια μου δηλαδή, που με κύμα βγάζεις μελανούργια συνέχεια άμα είσαι σε κάποιο βράχο. Έχουμε ένα παρόμοιο με το προηγούμενο σε έτσι γυριστή ουρά, βέβαια λίγο πιο απλό σχέδιο, αλλά βλέπετε τι κίνηση έχει, πόσο εύκολο είναι να κινηθεί και πιστεύω θα δουλέψει και αυτό. Έχει σε άσπρο και μου είχε στείλει το ίδιο και σε κίτρινο. Έχει λίγο πιο ανοιχτή στροφή ας πούμε στην ουρά, αλλά δεν πιστεύω ότι έχει τόσο νόημα. Το θέμα είναι άμα κινείται και εγώ βλέπω ότι κινείται πολύ καλά. Δεν βλέπω να έχει κάποιο ελάττωμα ως προς αυτά. Μου είχε στείλει μετά ψαράκια τέτοια, σιλικονούχα, λευκά, μεγαλύτερα από τα προηγούμενα και νομίζω το λευκό θα δουλέψει περισσότερο σε εμάς, σε ελληνικές θάλασσες. Πολύ, σίγουρα πολύ καλύτερη ποιότητα, δεν έχει μέσα φουσκάλες, επομένως είναι πιο ανθεκτικό και το τέτοιο είναι σκληρό, δεν είναι τόσο μαλακή η σιλικόνη. Και μου είχε στείλει και καλαμαράκια, αν μπορούμε να τα πούμε καλαμαράκια αυτά, σε πράσινο, με έτσι κιτρινοπά πλοκάμια. Θα δουλέψει σίγουρα αυτό. Έχω δοκιμάσει ξανά κάτι τέτοιο και δουλεύει πολύ καλά. Και μου έχει στείλει κι άλλο ανοιχτόχρωμο, πορτοκαλί με κίτρινα μπλοκάμια. Ελπίσης πιστεύω θα δουλέψει. Άμα είχα να κρίνω ανάμεσα σε αυτό και στο προηγούμενο, εγώ θα έλεγα να αγοράσετε αυτό. Μου φαίνεται πολύ καλύτερο ποιοτικά και χρωματικά. Νομίζω αυτό αξίζει περισσότερο. Για να δούμε, γιατί έχουμε αρκετά ακόμα. Α, μάλιστα. Αυτά δεν τα έχω ανοίξει. Τώρα τα ανοίγω, να τα δούμε όλοι μαζί. Και γι' αυτό δεν ξέρω τι είναι. Και... Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι γάντι. Γάντι. Για ένα μονοδάκτυλο. Είναι στην ουσία όταν ψαρεύεις με μπετονιά και όχι με καλάμι. Εγώ κυρίως δουλεύω μπετονιά, επομένως για μένα είναι σημαντικό για να μην κόβεται το χέρι. Βλέπετε εδώ πέρα τι προστασία έχει. Και επίσης όταν πιάνεις ένα ψάρι, έχοντας αυτό εδώ πέρα από πάνω κάλυψη, είναι πιο δύσκολο, άμα έχεις κάνει σιρτή για παράδειγμα, να σου μπει αλλαγιά στο χέρι όπως χτυπιέται το ψάρι. Και είχα το θέμα, έχω πιάσει 2 φορές μαγιάτικο, 5 κιλά,
σε συρτή στο χέρι και με μικρό ψαράκι, σας λέω τώρα κάποια κόλπα, με ένα ψαράκι τόσο έπιασα μαγιάδικο τέτοιο. Λοιπόν, και μου είχε κόψει τα χέρια, επομένως με αυτό μπορείς να κρατήσεις αντίσταση. Και γι' αυτό το ήθελα. Και ήταν και οικονομικό. Από ό,τι θυμάμαι είχε 1 ευρώ, ξέρω εγώ πόσο είχε. Και όλα αυτά που σας λέω δεν είναι μεταφορικά, έτσι. Επομένως, για μένα αξίζει. Είμαι ευχαριστημένος. Λοιπόν, για δούμε. Α, αυτό δεν αφορά τόσο το ψάρεμα, αλλά είναι σημαντικό. Παρήγγειλα 2 πηξίδες. Θέλω τη μία να τη βάλω στη βάρκα, γιατί δεν έχω GPS και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Επομένως, καλό είναι να έχεις ένα όργανο πλοήγησης εκεί κοντά σου μαζί σου, γιατί πάντα χρειάζεται μια πηξίδα για να έχεις τον προσανατολισμό σου. Έτσι, καλή ποιότητα είναι, για την τιμή που είχαν δηλαδή, και δουλεύει καλά. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, πάντως δείχνει. Πήρα 2 τώρα, θα δείξω, θα κάνουμε κάποια πατέντα ίσως στο μέλλον με αυτές. Ας ανοίξουμε αυτό. Αυτό λοιπόν είναι ηλεκτρονική ζυγαριά. Λοιπόν, που τη βλέπουμε έχει αφήσει και τις οδηγίες μέσα. Εντάξει, αυτές θέλει να τις μελετήσω. Είναι λοιπόν μια ηλεκτρονική ζυγαριά. Από ό,τι θυμάμαι αντέχει μέχρι 15 κιλά. Μπορεί να κάνω και λάθος, πρέπει να το ξαναδώ. Έτσι είναι ακριβίας, αλλά δεν έχω μπαταρίες τώρα για να σας το δείξω ακριβώς. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο το χειρισμό, εντάξει, έχει 3 κουμπάκια, επομένως όλες οι λειτουργίες είναι με βάση αυτά. Τώρα, γιατί πήρα ζυγαριά τέτοια? Γιατί θέλω να είμαι σίγουρος για τα νόμιμα μεγέθη ψαριών που βγάζω. Και όχι τόσο για το νομικό κομμάτι, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, έτσι. Αλλά όσο για το γεγονός ότι οι θάλασσες έχουν υποστεί τεράστια ζημιά από την υπεραλίευση και από την αλίευση με άσχημο τρόπο, δηλαδή και με πολύ απαρχαιωμένες νοοτροπίες. Υπάρχουν άνθρωποι που βγάζουν ψάρια πολύ μικρά σε μέγεθος, που δεν έχουν προλάβει να αναπαραχθούν, όπως δροφούς, ξέρω εγώ, 250 γραμμάρια, μισό κιλό, ενώ το νόμιμο του μέγεθος είναι γύρω στο μισό μέτρο και 1,5 κιλό. Τώρα όμως, τι συμβαίνει πολλές φορές? Μπορεί να είναι ένας δροφός να είναι μισό μέτρο και να μην είναι 1,5 κιλό, να είναι 1 κιλό. Επομένως πάλι είναι παρά. Και δεν είναι σωστό να τον κρατήσεις, γιατί μέχρι τα 5 τους χρόνια οι ροφοί δεν έχουν καν φύλο. Δεν έχουν φύλο, είναι ουδέτερα. Από τα 5 χρόνια και μετά αποκτούν φύλο και ζευγαρώνουν. Επομένως το πήρα για αυτό το λόγο, για να μπορώ να ζυγίζω τα ψάρια επιτόπου ζωντανά με το τσιγκελάκι που έχει, εδώ από κάτω χωρίς να τα τραυματίσεις. Βλέπεις άμα είναι σωστό μέγεθος, με το μέτρο, βλέπεις άμα είναι σωστό βάρος και άμα είναι ψάρι που μπορείς να το κρατήσεις, το κρατάς. Αλλιώς το αφήνεις ελεύθερο για να μεγαλώσει, να αναπαραχθεί και για να μην γίνει ζημιά στο βυθό. Γιατί με κάθε ψάρι που βγάζουμε από το βυθό, χαλάμε ένα μικρό κύκλο από το οικοσύστημα. Και τελευταίο θέμα. Είναι αυτό εδώ πέρα το μεγάλο, που στην ουσία είναι ένα καλάθι. Αυτό το καλάθι το πήρα για να το στείνω στα ριχά. Όπως βλέπετε είναι σαν ένα ελαττήριο, άνοιξε μόνο του. Λοιπόν, το πήρα για να το βάλω στα ριχά, είναι περίπου μισό μέτρο, για ζωντανό δόλωμα. Σπαράκια, καλογρίτσες, οτιδήποτε, για να μπορώ να πηγαίνω είτε για συχτή, είτε για ζωντανό, ψάρεμα με ζωντανό, νύχτα, με καλάμι απ' έξω ή από βάρκα. Έχει 2 εισόδους, που σημαίνει ότι μας δίνει επιλογές για το πού μπορούμε να το βάλουμε, ίσως σε κάποιο πέρασμα. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι έχει αυτή εδώ τη θηκούλα, η οποία είναι θήκη για το δόλωμα, και μόλις το γεμίσουμε, τραβάμε το φερμουάρ και το βάζουμε ανάποδα. Και δεν χρειάζεται, δεν λερώνει καθόλου το δίχτυ το υπόλοιπο. Δεν μπορούν να το τσιμπολογήσουν τα ψάρια για να το βγάλουν. Και μένει ανέπαφο καθόλου τη διάρκεια που είναι το καλάθι με. Και έχει εύκολη πορτούλα με φερμουάρ για να βγάζουμε τα ψάρια μόλις πιαστούν. Έχει δουλέψει, το έχω ξαναδουλέψει από γνωστό μου που είχε αγοράσει κάτι παρόμοιο και μπορώ να πω πως είχε πιάσει από μικρόψαρα μέχρι αθερίνες, μέχρι σουπιές, μέχρι οτιδήποτε κινούνταν έμπαινε μέσα και είναι πολύ χρήσιμο, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα, για το σημερινό βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like, κάντε subscribe. Είναι σημαντικό να μου αφήνετε like για να ξέρω αν σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο ή άμα θέλετε κάτι άλλο. Μπορείτε να γράψετε προτάσεις για επιδιόρθωση, για κάτι εξτρά, για κάτι που θέλετε να δείτε στα comments. Θα απαντάω σχεδόν σε όλα, αν όχι σε όλα. Θα κάνω ίσως ένα ερωτηματολόγιο με το τι θέλετε να δείτε παρακάτω. Όσοι με ακολουθείτε στα υπόλοιπα social media, έχω ανεβάσει και κατασκευές που κάνω. Επομένως, μπορείτε να προτείνετε κάτι από αυτά, αν το θέλετε να το δείτε σε βίντεο. Ευχαρίστως να φτιάξω ένα βίντεο να σας δείξω, για παράδειγμα, πώς κάνουμε τσαπαρί χειροποίητο ή άλλες θερματοσιές, ό,τι θέλετε. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι έχουμε φτιάξει ένα κανάλι με ένα φίλο μου, το φίλο μου τον Γρηγόρη. Αφορά καθαρά το ψαροντούφεκο, θα ανεβάζουμε από κοινού ψαρέματα που έχουμε κάνει μαζί
και θα έχουμε αλλιευτικές εκδρομές. Έτσι σκοπεύουμε να το κάνουμε, δηλαδή ταξίδια σε περιοχές και να βουτάνε σε αυτές τις περιοχές που ούτε εμείς γνωρίζουμε. Να σας δείξουμε πώς να βρίσκετε σημεία για ψάρεμα, να σας δείξουμε τεχνικές, κάποιους μέθοδους ασφαλείας για την υποξία για παράδειγμα. Έτσι κάποια πολύ χρήσιμα πράγματα για το ψαροτούφεκο και θα βάλω όλα τα link στο description. Εγώ είμαστε Spear Fishing Mania. Μπορείτε να το τσεκάρετε. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Καλές θάλασσες και καλές αναδύσεις.